Ήθελα να πω σήμερα να αναλύσουμε λίγο τι είναι η αντίδραση και πώς είναι η ανταπόκριση. Έτσι. Πολλές φορές όταν η ενέργεια εξαπολύεται, ξαναγυρίζει σε εμάς. Και αυτό είναι μια δράση και μια αντίδραση. Και πάντοτε υπάρχει μια δράση και πάντοτε υπάρχει μια αντίδραση. Έτσι ακριβώς και εμείς έχουμε μάθει μέσω του ενστίκτου να αντιδράμε συνέχεια. Έτσι, αντιδρούμε σε κάθε τι που έρχεται από το περιβάλλον μας. Η πρώτη αντίδραση λοιπόν που έρχεται είναι ο αυθορμητισμός. Εμείς όμως όταν έχουμε μάθει τον εαυτό μας και μπορούμε και θα λέγαμε επιβραδύνουμε, δηλαδή δουλεύουμε σε άλλους χρόνους, αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε πλέον όχι απλά να αντιδράμε, αλλά να να τα αποκρινόμαστε, δηλαδή να έχουμε μία κρίση σε αυτό που δίνουμε πίσω. Μ' ακούτε, εντάξει. Αγγελική, οκ. Okay. Ναι. Ωραία. Κάθε φορά λοιπόν όταν εμείς είμαστε, θα λέγαμε, μέσα σε μια κατάσταση υπνηλίας και μηχανικότητας, ξεκινάει μέσα μας να δουλεύει η αντίδραση. Βλέπουμε ότι όταν δεν έχουμε εμείς χειραγωγήσει τους διάφορους αυτόνομους εαυτούς μας μέσα μας, τα διάφορα εγώ, κάθε φορά ένα σενάριο, μια ανάρτηση, ένα σχόλιο, όπως βλέπετε καμιά φορά, έτσι και μέσα από το Facebook, τι κάνουμε, αρχίζουμε και παρατηρούμε τον εαυτό μας πώς εκείνη την ώρα το δεχόμαστε. Βλέπετε, άλλοι παρεξηγούνται, άλλοι παθαίνουν κατάκριση, άλλοι βγάζουν το εγώ τους, άλλοι περηφανεύονται, άλλοι ομοιοκραδάζονται, άλλοι αντιδρούν αρνητικά. Ο καθένας αναλόγως μέσα του πώς έχει μάθει να αντιδρά και όχι να ανταποκρίνεται, διαλέγει εκείνο, θα λέγαμε, το εγώ που τον συμφέρει καλύτερα, απλά το κάνει υποσυνείδητα. Είναι αλλιώς λοιπόν κάθε φορά μια εξωτερική ενέργεια όταν έρχεται σε εμάς να την αφομοιώνουμε, να την κατανοούμε και αυτόματα να έχουμε επιλέξει εμείς τι δράση θα έχουμε απέναντι και είναι αλλιώς να έρχεται μηχανικά και εμείς να βγάζουμε πάλι μια μηχανικότητα. Ο άνθρωπος της αντίδρασης είναι ακριβώς ο άνθρωπος μαριονέτα. Είναι σαν έναν άνθρωπο που του πατάμε το κουμπί και αυτός αντιδράει. Και όταν εμείς έχουμε μάθει ότι δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του, αυτόματα γίνεται έρμεο, θα λέγαμε, στους άλλους ανθρώπους να αντιδρά όπως οι άλλοι θέλουν. Γιατί οι άλλοι θα του χτυπά την πλάτη, θα χαμογελάει. Θα του λένε ένα κακό λόγο, θα πέφτει. Θα του λένε ένα ωραίο λόγο και θα ανεβαίνει. Και ήθελα να σας πω πάνω σε αυτό ότι πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα, στη σημερινή κοινωνία μας και μέσα στις σχέσεις που έχουμε, λειτουργούν κάτω από μάσκες. Και αυτές οι μάσκες είναι μάσκες αντίδρασης. Ξεκινούν και δίνουν ο εαυτός τους γιατί ξέρουν ότι ο άλλος αντιδρά. Και επειδή για λόγους πάλι που εξυπηρετεί τον καθέναν, δεν θέλουν να τους κάνουν να ανταποκριθούν, έτσι, γιατί νομίζουν ακόμα ότι είναι δύσκολο, ότι θα πληγωθούν, ότι θα μπουν σε σκέψεις, ότι θα μπερδευτούν, ότι δεν μπορούν να καταλάβουν την αλήθεια, ότι δεν μπορούν να την συλλάβουν την αλήθεια. Έτσι, οι άνθρωποι έχουν μάθει όλοι να κάνουν μια κοινωνία μέσω από μάσκες, μέσω από ψέματα. Και ο καθένας να κάνει τον άλλον να αντιδρά όπως το συμφέρει. Φοβούνται να πούν αλήθειες, φοβούνται να είναι ο εαυτός τους, ακριβώς γιατί ο άλλος αντιδρά. Και επειδή ο άλλος αντιδρά, φοβούνται να χειραγωγήσουν αυτή την αντίδραση, γιατί και εκείνοι αντιδρούν. Και έτσι λοιπόν βλέπετε συνέχεια πώς μάχονται μεταξύ τους, έτσι, διάφορα άτομα, ή πώς χαμογελάνε μεταξύ τους μερικά άτομα, ή πώς γίνεται να ομοιοκραδάζονται, έτσι, μάσκα με μάσκα, ενώ στην πραγματικότητα να είναι τελείως διαφορετική. Κάθε φορά λοιπόν αυτό που μπαίνει μέσα μας είναι η συνείδηση όταν θέλουμε να μην αντιδράμε. Ανάλογα. Κάθε φορά λοιπόν όταν εμείς έχουμε τον αυτοέλεγχο, κάθε εξωτερικός παράγοντας θα λέγαμε ότι περνάει μέσα μας από μια ανάλυση, έτσι, και μετά βγάζουμε αυτό που εμείς ξέρουμε καλύτερα μέσω του υποσυνειδήτου μας. Ένα παράδειγμα που δίνουμε κάθε φορά είναι το πώς εκπαιδεύουμε το υποσυνείδητο. Ένας άνθρωπος μαθαίνει να αντιδρά. Όταν όμως η αντίδραση συμβαίνει κάτω από τη δική μας επιλογή το πώς θα εκπαιδεύσουμε το υποσυνείδητο, αντιδρούμε όπως τον μέγιστο εαυτό μας. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μάθει καράτε και κάνει τόσες φορές την επανάληψη ώστε στο υποσυνείδητο μαθαίνει ότι κάθε φορά που θα του έρθει μια μπουνιά αυτόματα να σηκώνεται το χέρι χωρίς να το σκεφτεί. Κάθε φορά που οδηγούμε και πετάγεται μια γάτα δεν μαθαίνουμε από την επανάληψη ότι το πόδι θα πατήσει το φρένο, έτσι,
αντί να κάτσουμε να σκεφτούμε, όχι, τι πρέπει να κάνω τώρα, περνάει γάτα. Και αυτό γίνεται με την επανάληψη. Έτσι ακριβώς εκπαιδεύουμε την προσωπικότητά μας, εκπαιδεύουμε το υποσυνείδητο μέσω των εμπειριών και των επαναλήψεων να μην αντιδρούμε όπως ο κατώτερος εαυτός μας και τον εκπαιδεύουμε να αντιδρούμε όπως ο συλλογικός, πιο μεγάλος, μέγιστος εαυτός μας. Αυτό γίνεται πάρα πολύ καλά όταν μάθουμε και αναλύουμε μέσω της αναδρομικής άσκησης που έχω πει και της παρατήρησης τον εαυτό μας. Βλέπουμε κάθε φορά, γιατί η εμπειρία στην πραγματικότητα μας δίνει συνείδηση. Και όσο εμείς παρατηρητικοί είμαστε, και όσο εμείς στο εδώ και τώρα είμαστε, και όσο πιο πολύ εμείς έχουμε δει τον μηχανισμό αιτίας και αποτελέσματος, τότε θα σταματήσουμε πλέον να αντιδρούμε, γιατί δεν θα μας εξυπηρετεί. Θα έχουμε μάθει το υποσυνείδητο μέσω της εμπειρίας και της πίστης, από τη στιγμή που η εμπειρία έχει πάρθει από μας και έχει βιωθεί, τότε έρχεται μια πίστη μέσα μας, μια δόνηση που μας βάζει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Όταν λοιπόν εμείς είμαστε σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, κάθε φορά που μια εξωτερική ενέργεια έρχεται, θα αρχίζει να, θα λέγαμε, να την αναβαθμίζουμε και να την φέρουμε σε ένα ομοιοκραταβισμό μέσα μας, ώστε εμείς να εκπέμψουμε πάλι αυτό που εμείς θέλουμε. Όταν εμείς όμως δεν έχουμε την ακεραιότητα μέσα μας, έτσι, δεν έχουμε μάθει τον εαυτό μας να λειτουργεί χωρίς να ερεθίζεται, θα λέγαμε, τόσο πολύ από το εξωτερικά, από τις εξωτερικές ενέργειες, χωρίς να έχουμε αναλύσει τον μηχανισμό, τότε κάθε φορά μέσα μας θα αντιδράει ένα εγώ, μια πεποίθηση, ένα πιστεύω, πολλές φορές χωρίς να είναι αυτό που μας αντιπροσωπεύει σαν το μέγιστο εαυτό μας. Έτσι βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, ενώ σε μια κατάσταση ηρεμίας μπορεί να είναι διαφορετικά άτομα, μόλις τους συγκλίσεις να αρχίζουν να πετάνε ο καθένας τον πραγματικό τους, θα λέγαμε αυτό, με ποια έννοια, όχι ότι οι άλλοι δεν είναι πραγματικοί αυτοί, με την έννοια ότι δεν θα είχαν την ίδια, θα λέγαμε, ανταπόκριση όταν σκεφτόντουσαν με όλη τη συνείδησή τους. Αυτόματα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι το εμβρασμό που λέμε καμιά φορά, όταν αφήνουμε τον εαυτό μας να έρθει εμβρασμό, είναι μόνο και μόνο ότι δεν μετατρέπουμε την ενέργεια που έρχεται απ' έξω. Μας λείπει λοιπόν η μετατροπή. Κάθε φορά που λοιπόν εμείς λειτουργούμε εμβρασμό, κάθε φορά που εμείς λειτουργούμε χωρίς να ξέρουμε, έτσι, χωρίς να έχουμε επιλέξει, χωρίς συνείδηση, έτσι, παραλειτουργούμε μηχανικά, ακριβώς το μηχανικό εκείνο πράγμα που κάνουμε είναι ότι έχουμε εκπαιδεύσει τον εαυτό μας. Και επειδή ο εαυτός μας έχει εκπαιδευτεί τόσο καιρό βάσει, θα λέγαμε, των συνθηκών που έχουμε περάσει σαν ανθρώπινο όν, καταλαβαίνετε ότι είμαστε πιο πολύ εκπαιδευμένοι να κάνουμε τα πράγματα, τα μηχανικά που αναλογούν στην αισθηκτόδη φύση μας, στη ζωώδη φύση μας. Όμως, αν ένας άνθρωπος έχει συνείδηση, ακόμα και στα πιο, τα λέγαμε, παθιάρικα, τα πιο εθιστικά πράγματα, η συνείδηση μας φέρνει να έχουμε κυριαρχία πάνω, έτσι, σε αυτά τα σενάρια και να κρατάμε εμείς τη δόνησή μας. Αυτόματα τι συμβαίνει με αυτό το πράγμα? Ότι ο άνθρωπος μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα και έχει μάθει τον εαυτό του στην επαναφορά, γιατί είναι συνειδητός, θα αποφεύγει πάρα πολύ την ταύτιση με την έννοια ότι θα μπορεί να φύγει και δεν θα μένει τόσο πολύ χρόνο όσο έμενε παλιά. Κάθε φορά λοιπόν που εμείς είμαστε συνειδητοί και θυμόμαστε τον εαυτό μας με την έννοια ότι έχουμε μαζί μας την εμπειρία τη μέγιστη, αποκλείεται ένας εξωτερικός παράγοντας να μας πειράξει όπως μας πείραζε όταν ήμασταν μηχανικοί άνθρωποι και λειτουργούσε μέσα μας το ένστικτο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ανθρώπους να βγαίνουν σε συλλαλητήρια, να σκοτώνονται, να δολοφονούν, να μαλώνουν στα κανάλια, να μαλώνουν στην πολιτική. Κάθε πράγμα ο ένας αντί να κοιτάξει, θα λέγαμε, να αφαιθεί στην αλήθεια και να τη μετατρέψει μέσα, χωρίς ακόμα να μην έχουν χωνέψει την αλήθεια του άλλου, δεν γίνεται η μετατροπή. Καταλαβαίνετε ότι δεν αφήνουν τον εαυτό τους να χωνέψει και απλά παίρνουν μια ενέργεια και αντιδρούν ανάλογα. Και αυτό ποτέ δεν συμβαίνει, θα λέγαμε, ούτε στη μαθητεία, αλλά ούτε και σε έναν άνθρωπο, έτσι, από αυτούς που λένε ότι είναι, θα λέγαμε, άνθρωποι πνευματικοί. Κάθε πνευματικός άνθρωπος, όπως έλεγε ο Σωκράτης, πρέπει να ξέρει να χειρίζεται τον εαυτό του. Πρέπει να ξέρει να χειρίζεται τα πάθη του. Πρέπει να ξέρει, χωρίς να κατακρίνει, να έχει μάθει να μην είναι αυθόρμητος. Να μην έχει λοιπόν την ορμή αυτή παρά να ανταποκρίνεται.
και έχουμε δώσει και τη διαφορά της έννοιας μεταξύ αυθορμητισμού και ενθουσιασμού. Ο ενθουσιασμός είναι κάτι που είστε ο μέγιστος σε αυτό σας. Ο αυθορμητισμός είναι πια μια αντανάκλαση, μια αντίδραση που βγαίνει μια ορμή αναλόγως πώς τον έχετε εκπαιδεύσει. Και μην νομίζετε ότι όλοι ξέρουν πώς έχει εκπαιδευτεί ο οργανισμός τους. Μην νομίζετε και ότι όλοι θέλουν να τον αλλάξουν. Έτσι. Σου λέει άνθρωπος είμαι, ας κάνω αυτά τα πράγματα. Και έχει φτάσει να μην έχει δηλαδή μια κατάκριση, αλλά από την άλλη να έχει μια αναισθησία για τις δυνατότητες που μπορεί να έχει. Άρα εδώ καταλαβαίνουμε, παιδιά, ότι όλα τα πράγματα που λέμε δεν υπάρχει καλό κακό. Υπάρχει μια αλήθεια για κάθε επίπεδο. Αυτό σχετικά με την ανταπόκριση και να καθορίσουμε και τι σημαίνει λοιπόν αντίδραση. Μάθει λοιπόν όταν είστε ο εαυτός σας να καταλάβετε ότι μπορείτε να είστε ο μέγιστος εαυτός σας. Και όταν είστε ο εαυτός σας να μην είστε μόνο ο μικρότερος εαυτός σας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι λέμε να πηγαίνετε στον ενθουσιασμό. Ο ενθουσιασμός να ξέρετε είναι ο μέγιστος εαυτός σας. Γι' αυτό και σας λέμε ότι δεν είναι ενθουσιασμός να κοπανίσεις κάποιον. Δεν είναι ενθουσιασμός να βρίσεις κάποιον. Κάθε φορά οι άνθρωποι λέμε να ξεσπάς, έτσι, και το καταλαβαίνω, αλλά αυτό είναι στον ενεργειακό τομέα. Ένα ξέσπασμα, έτσι, όταν γίνεται κάτω από την αντίδραση, είναι φυσικό να μας φέρει τα αποτελέσματα, τα ανάλογα. Αυτό δεν σημαίνει να κρατάτε μέσα σας το θυμό, σώνετε καλά όταν δεν μπορείτε να το μετατρέψετε. Αλλά προσέξτε πού να τον ξεσπάσετε. Αν το ξεσπάτε το θυμό, θα λέγαμε με την έννοια τα νεύρα, το μίσος, σε μια πραγματικότητα που να φαίνεται με την έννοια ότι μπορώ να βρίσω τον άλλον, αλλά νιώθετε, τα αυτιά σας τα ακούτε, τις βρισιές. Φεύγει ενεργειακά και ηρεμείται λίγο ενεργειακά, αλλά είστε πάλι δέκτης ενός αρνητικής δόνησης. Αν πάτε να τον πλακώσετε στο ξύλο, μπορείς να ηρεμήσετε ενεργειακά, να φύγει αυτό το ξέσπασμα, έτσι, και να πείτε ουφ, εντάξει, ηρέμησα, αλλά καταλάβετε ότι είναι ένα ενεργειακό ξέσπασμα, επειδή μέσα μας τρέχει γύρω-γύρω-γύρω-γύρω και δεν μπορεί να μετατραπεί. Οπότε τι κάνουμε, το βγάζουμε, αλλά προσέχτε πού το βγάζετε. Είναι ένα ωραίο πράγμα να κάνετε γυμναστική, να κάνετε ένα περίπατο, να κάνετε μια δημιουργία, να τρέξετε, παρά να χρειαστεί να φέρετε το αρνητικό πάλι μπροστά σας. Γιατί δεν φεύγετε από το αρνητικό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τώρα το ξέσπασμα ότι είναι και αυτό ενός επιπέδου ενεργειακού και όχι ψυχολογικού. Θα μπορέσετε λοιπόν να πάρετε ένα σάκο και να κάνετε γυμναστική, να μπορείτε να τρέξετε, να το βγάλετε σε κίνηση, να μην το βγάλετε κάπου που θα μπορούν τα μάτια σας, τα αυτιά σας ή να πονέσετε μέσα σας και να ξανάρθει η άρνηση πάνω σας. Επομένως καταλάβετε λοιπόν τώρα τι σημαίνει αντίδραση, τι σημαίνει ανταπόκριση, τι σημαίνει ξέσπασμα και τι σημαίνει ότι πού δουλεύει το ξέσπασμα. Κάθε φορά λοιπόν ερχόμαστε και λέμε ότι όταν εσείς νιώθετε μέσα σας ότι έχετε έρθει σε μια ενέργεια αρνητική, είτε την έχετε εισπράξει, είτε την σας έφερε ένα σενάριο, μην πηγαίνετε να την πιέσετε, ναι. Okay, βγάλτε την, ναι, αλλά θα σας ωφελήσει λοιπόν καλύτερα ακόμα και να τη βγάζετε με συγκεκριμένους τρόπους. Με συγκεκριμένους τρόπους ώστε να μην φαίνεται μπροστά σας το αποτέλεσμα αρνητικά. Γιατί πάλι εσείς το δεχόσαστε. Άρα λοιπόν έχουμε την αντίδραση, αυτή την αρνητική που οδηγεί σε ένα ξέσπασμα. Έχουμε λοιπόν τη μία αντίδραση που τα κρατάμε μέσα μας και αρχίζονται και μπαίνουν στα έντερά μας και στις κοιλιακές μας χώρες, έτσι, και ειδικά προς το κάτω, προς το παχύ έντερο, σαν διάφοροι θα λέγαμε τοπικές αρνήσεις μέσα μας και τις αφομοιώνουμε γιατί τις έχουμε χωνέψει πραγματικά, δεν τις έχουμε μετατρέψει. Απλώς ο δικός μας οργανισμός, ο φυσικός, έχει το στομάχι και τη βάζουμε μέσα, το χωνεύει, το μετατρέπει και τα απόβλητα τα διώχνει. Δεν λειτουργεί όμως έτσι και ο ψυχισμός μας. Ο ψυχισμός μας δεν λειτουργεί έτσι. Δεν μπορεί να διώξει κάτι αν δεν έχει καταλάβει ακριβώς τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται. Άρα λοιπόν ορισμένα πράγματα το νοητικό όταν δεν δουλεύει μαζί και δουλεύει ενάντια, καταλάβετε ότι μέσα μας μένουν ορισμένα πράγματα. Άρα καταλάβατε υπάρχουν δύο ξεσπάσματα. Αυτά λοιπόν τα αναλύσαμε. Μετά λέμε ότι ο άνθρωπος που δεν ξεσπάει, ο άνθρωπος που ξεσπάει και ο άνθρωπος λοιπόν που αντιδρά και ο άνθρωπος που αποκρίνεται. Αντά αποκρίνει. Δηλαδή έχει απόκριση, έχει μια κρίση.
οτιδήποτε κάνει, το κάνει μέσα από την κρίση, τη συνειδητή. Άρα λοιπόν μάθετε να ανταποκρίνεστε και όχι απλά να ξεσπάτε ή απλά να αντιδράτε. Αυτό βέβαια θα έρθει σιγά σιγά με την εκπαίδευση, με το να βγάζετε συνέχεια τον μέγιστο εαυτό σας, ώστε να μπορείτε να μετατρέπετε κάθε φορά την εντύπωση που έρχεται από τα σενάρια.